Άφηξη εκατοντάδων τουριστών από νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός, μια ανάσα πριν την επίσημη έναρξη της τουριστικής σεζόν. Δυναμικό ξεκίνημα για το κρητικό τουρισμό. Είμαστε στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου θα έχουμε 14 πτήσεις εξωτερικού από Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία και Ισραήλ. Ενώ από σήμερα και για τις επόμενες 3 ημέρες θα αφιχθούν 10.000 τουρίστες. Τις επόμενες 3 ημέρες θα έχουμε γύρω σε 72 πτήσεις. Charter. Μιλάμε για το τετραήμερο αυτό γύρω στις 10.000 τουρίστες. Οπότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε και κόσμο και στις πόλεις και να κυκλοφορεί στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς μας χώρους. Θα είναι από Γερμανία, από Πολωνία, από Τσεχία, από Ελβετία, από Γαλλία και από Βέλγιο. Υπάρχει μια αισιοδοξία φυσικά, γιατί ανοίγουμε επιτέλους μετά από τόσο καιρό. Βέβαια τα μηνύματα δεν είναι ότι θα γεμίσει τα ξενοδοχεία γρήγορα. Θα υπάρξει μια χαλαρή ροή. Εν τω μεταξύ, ένας μικρός αριθμός ξενοδοχείων έχει ανοίξει μέχρι στιγμής σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Ξενοδόχοι εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση από τον ερχόμενο μήνα με την παράλληλη ενίσχυση του προφίλ της Ελλάδας ως ασφαλής τουριστικός προορισμός. Να έχουμε ένα ασφαλή προορισμό, να φεύγει ο κόσμος από εδώ ευχαριστημένος. Αυτό θα είναι το καλύτερο μήνυμα. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα και η καλύτερη διαφήμιση για εμάς και γενικότερα για όλη την Ελλάδα. Οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να κρατήσουν τους πελάτες μας, δηλαδή τους κατοίκους τους, τους πολίτες τους εντός της χώρας και να μην τους αφήσουν να ταξιδέψουν. Φοβούνται τις μεταλλάξεις, φοβούνται μια καινούρια πανδημία και κυρίως δεν θέλουν να διώξουν και συνάλλαγμα. Άρα κάνουν μεγάλες καμπάνιες. Ξαναγνωρίστε τη Γερμανία, την Αυστρία κλπ. Εμείς όμως ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή η Μεσόγειος θα τους τραβήξει. Όπως εμείς κάνουμε καμπάνιες και δείχνουμε τις ωραίες θάλασσές μας και τις ωραίες παραλίες μας, και αυτοί, διότι η οικονομία τους έχει πληγεί, κοιτάζουν πώς θα κρατήσουν τους υπηκόους τους στη χώρα τους. Από εκεί και πέρα όμως οι πλατφόρμες δείχνουν ότι θέλουν πολύ να ταξιδέψουν και η Κρήτη είναι στις πρώτες θέσεις. Στη χρονοβόρα διαδικασία του PCR test, όπως και στις αλλαγές που θα πρέπει να δρομολογηθούν ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια στην άφιξη των τουριστών, αναφέρθηκε ο Μιχάλης Βλατάκης. Και έχει σχέση με τα PCR test, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, ιδιαίτερα ακριβά και θα πρέπει με διακρατικές συμφωνίες ή με Ευρωπαϊκή Συμφωνία να αντικατασταθούν με τα rapid test. Στα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν άμεσα με στόχο την αύξηση του τουριστικού ρεύματος στο νησί μας, αναφέρθηκε ο Μανώλης Βαρκαράκης, ο οποίος παράλληλα περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί στο νομό Λασιθίου. Τα μηδέν πληρότητες προς το παρόν, ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του Ιούνιου έχουμε αρκετό χρόνο ούτως ώστε να διαχειριστούμε τα διάφορα προβλήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να ξέρουμε με ποιους όρους θα δουλέψουμε, πώς θα έρχονται οι πελάτες μας.